ορίστε. Come. Follow me. We are here at the Great Isthmus of Corinth. Αν έχετε καταλάβει, όταν δεν κάνουμε εντούρο, μας αρέσει να πηδάμε από γκρεμούς αεροπλάνα. Θέλουμε να μας φυσάει ο αέρας, να δροσιζόμαστε. Και τι καλύτερο από το να δροσιστείς, πέφτοντας από τον Ισθμό της Κορίνθου. Να ανοίξει παράθυρο ούτε λόγο. Όχι, φλωριές. Κάνουμε bungee jumping. Τώρα βέβαια που το βλέπω λίγο αγχώθηκα. Ελάτε. Να σας δείξω από πού θα εκτοξευτούμε σήμερα. Βλέπουμε το Θανάση το Χούντρα, λίγο πιο παλιά, είναι λίγο πιο παλιό αυτό, κοντά στο 95-96. Έτσι, πήγαμε στη γέφυρα της Καλκίδας, βάλαμε ένα δοκάρι οικοδομής στα κάγκελα επάνω, εδώ, εγώ είμαι εδώ. Και έτσι ο Θανάσης ανέβηκε σε ένα κατέ με 125, το οποίο ήταν 92 κιλά, και αυτός άλλα κοντά στα 78, το βάζει μπρος, γκάνγκ, πρώτη, μπουμ. Γεια σας. Α, και γεια σας, παιδιά. Το μηχανάκι ήταν μαζί με τον Θανάση δεμένο, αλλά με μία απόσταση 10 πόντων, έτσι ώστε να είναι ελαστικό και να είναι. Ναι. Έπρεπε έτσι να έρθουμε. Εδώ έχουμε τρεις αθλητές της Red Bull. Ο πρώτος είναι ο Felix Baumgartner και πήδηξε base jump, δηλαδή skydiving ουσιαστικά, από την γέφυρα εδώ, με ανοιχτό αλεξίπτωτο, σκάφος να τον περιμένει από κάτω και χωρίς περιθώριο λάθους. Δηλαδή, αν θα τα κατάφερνε, τα 70 μέτρα δεν είναι ικανά να του ανοίξουν το αλεξίπτωτο και θα έπεφτε και θα σκοτωνόταν. Εδώ βλέπουμε τον Peter Bessini από την Ουγγαρία, ο οποίος πέρασε με αεροπλάνο της Red Bull, πέρασε όλο τον Ισθμό και στην γέφυρα από της Ποσειδονίας έκανε 360 loop. Παναγία μου. Και Χριστέ μου, θα έλεγα. Ο Ρόμπι Μάντισον from Australia κατάφερε και πήδηξε από τη μία μεριά του Ισθμού στην άλλη. Εδώ βρισκόμαστε στα 80 μέτρα στο ύψος και ο Ρόμπι κατάφερε να είναι κοντά στα άλλα 40 με 50 μέτρα επάνω, ώστε να καταφέρει να κάνει όλο τον κύκλο. Δηλαδή μιλάμε για 130 μέτρα στα οποία βρέθηκε στο απόλυτο κενό, χωρίς τίποτα. Παιδιά, ο άνθρωπος είναι number one of the world. Ναι. Είναι τα καθημερινά άλματα που κάνει η Γεωργία όταν βγαίνουμε για εντούρο. Ναι, ορίστε, ναι, τα κατέμ θα την κυνηγήσουν ένα 690 να το έχει. 690. Ναι. Μικρότερο, μεγαλύτερο, ό,τι θέλεις. Προς το παρόν έχουμε τον πέτα το 200. Πάμε στο 200 σιγά σιγά. Έλα διαμουσάρι. Έτσι, μπράβο. Και τέλος βλέπουμε τον Sébastien Loeb, da France, έτσι. Και τον Mikko Hirvonen. Μιλάμε για τους πρωταθλητές WRC. Έτσι, ήρθαν εδώ, έχουν κάνει αρκετά άλματα με εμάς. Μόλις πήδηξε σε εμάς bungee jumping, βγήκε στον αγώνα και έκανε 6 τετακέ στην περαχώρα μέσα στους αμπελούνες. Έτσι. Και εγκατέλειψε. Και φέτος πήγαμε. Και πέρσι πήγαμε, καταγράψαμε. Ό,τι θέλετε από εμάς, νιώστε άνετα να το ζητήσετε. Εγώ είμαι ο Σωτήρης ο Παύλου, είμαι αυτός που το έχει στήσει εδώ και αυτός που έφερε τον bungee jumping στην Ελλάδα. Α, μπράβο. Έτσι, έχετε αυτόν που το διέδωσε. Μάθαν όλοι τι είναι, γιατί ήρθα εγώ από την Ελβετία παλιά και το έκανα αυτό το πράγμα. Είμαι Ελληνοαυστραλός και δούλεψα με κάποιους Ελβετούς για να το στήσουμε αυτό εδώ. Μπράβο, τώρα το διασκεδάζετε. Είχαμε τον Αδριανό Παπαδέα Παρτάκη την Κυριακή, το χάσατε. Δεν πειράζει, κάνουμε. Εμείς είχαμε πανηγύρι στο χωριό μας, που στέλνει. Λοιπόν, θέλω να σκανάρεις. Ναι. Έλα εδώ στο τραπεζάκι. Ναι. Με το κινητό σου το QR code. Ναι. Κάτσε, άραξε. Και συμπλήρωσε την ετησούλα που θα σου βγάλει. Ωραία. Εντάξει. Οργανωμένη, είδες ηλεκτρονικά πράγματα. Κυρίως όχι, κυρίως εντούρο κάνουμε, μέσα στα βουνά, μονοπάτια, τέτοια. Κάνεις και εσύ εντούρο. Ναι. Θες, αφήσαμε αυτοκολλητάκια, πήραμε και αυτοκολλητάκια.
συνηθίζω να πέφτω από γκρεμούς. Όχι, έχω πέσει με παραπέντε από γκρεμό και με ελεύθερη πτώση. Αλλά αυτό δεν το έχω κάνει με σκηνή. Θέλω να μου πεις μετά τους φάνηκε πιο... τρομακτικό. Εντάξει. Ωχ, στρες. Όλους μου είπε. Όλους μου είπε. Όλους μου είπε. Ready. Θα πας κάτω. Θα είσαι με αυτούς τους δύο κρίκους, οκ. Τώρα θα σκαλείς. Τα πόδια θα είναι κάπως έτσι. Ράχνουμε το ποδιό και είναι έξω από την πλατφόρμα. Ωραία. Ανοίγει τα χέρια. Ναι. Κοιτάμε μπροστά για να πάμε μπροστά. Ναι. 5, 4, 3, 2, 1. Αφήνεις λίγο το σώμα να πέσει και βάζοντας δύναμη στα πόδια, φεύγεις με το κεφάλι προς τα έξω. Α, γονατίζω. Παίρνω φορά. Ναι. Βάζεις δύναμη στα γόνατα και στα πόδια. Α, ωραία. Να κάνεις βουτιά σε πισίνα. Τέλεια. Έχεις κάνει βουτιά σε πισίνα. Έχω κάνει, αλλά εντάξει. Όσο πιο πολύ δύναμη βάλεις, τόσο πιο μακριά θα πας, καλύτερο άλμα, καλύτερη εμπειρία. Ωραία. Να κάνεις σκέψη μεγαλύτερη κούνια. Α, εντάξει, μετά από 3-4 bounce πάνω κάτω, κάποια στιγμή να ακούσει το όνομά σου. Να ακούσει Γεωργία Τράβα. Ωραία. Όταν ακούσει Τράβα, εννοούμε αυτήν εδώ τη μαύρη λάβη. Ναι. Την οποία όταν ακούσει το όνομά σου, πιάνουμε με δύο χέρια, με δύο δάχτυλα και τραβά εκρηκτικά με δύναμη. Μπούμ. Μπούμ. Και αυτό σκέψου ότι σου απελευθερώνει τα πόδια επειδή έχει δύο αγκυρώσει και θα γυρίσει με το κεφάλι προ τα πάνω. Θα είναι δύσκολο. Εκρηκτικά καθόλου. Έτσι, αυτό. Ακριβώς. Α, δεν θα έχει αντίσταση. Δεν θα έχει αντίσταση. Απλά μην το λυπηθείς τραβά 3-4 φορές. Στο τέλος μετά από αυτό θα κατέβεις το σύστημα με τον Γκρίκο. Θα είναι δίπλα σου έτσι. Ναι. Και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να βάλεις τον Γκρίκο στους δύο κρίκους. Αλλά πουθενά αλλού. Εντάξει. Όχι εδώ. Ναι, ναι. Όχι κάπου αλλού πάνω στο χάρνες. Έξω χέρια. Λες OK. Και σε ανεβάζουν πάνω στην πλατφόρμα. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να θυμάσαι. Σε περίπτωση εσύ τραβάς 1, 2, 3, 5, 10 και δεν απελευθερώνει τα πόδια σου. Ναι. Δεν πανικοβάλλεσαι, μένεις χαλαρή. Ανεβαίνω με τα πόδια. Μένεις χαλαρή και ωραία. Θα κατέβει ο κρίκος, θα σε ανάποδα εσύ σαν την νυχτερίδα. Θα κατέβει ο κρίκος, θα το βάλεις στους δύο κρίκους. Α. Και στα 1-2 μέτρα θα σε ξαναγυρίσει με το κεφάλι. Α, μόνο του. Εντάξει. Αυτό ακριβώς. Ωραία. Αυτό είναι όλο. Είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι. Τέλεια. Τέλεια! Παναγία μου, πολύ δουλειά μου βάλει να κάνω, δεν ξέρω θα. Εκείνη τη στιγμή στην ένταση τι θα κάνω. Μακριά, δυνατά, με το κεφάλι μπροστά. Όσο πιο μακριά πηδήξουμε, τόσο πιο ομαλό το άλμα. Έτσι. Κλειστά ωραία. Πόδια, ανοιχτά χέρια, 3-2 ένα go, πιέζουμε μπροστά. Μπούμ! Perfect. Στο rebound, ουρλιάζεις. Yeah! Αφού έχω και κάτι πιασίματα. Α, είστε πολλοί εσείς. Α. Μπράβο, το σέι, μπράβο. Μπράβο. Πώς τα ραγάζα, μπράβο. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο, μπέρα, μπράβο. Τελείσιμα. Γράψε τη λάκα. Καλά μιλάτε το πόδι λάκα. Έτσι, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μανουλίτσα μου, συγγνώμη για άλλη μια φορά. Περιουσία συνεχίζω να μην έχω να μοιράσω. Μια επιθυμία τελευταία. Αυτή είναι η τελευταία μου επιθυμία. Τα λέμε στο παράδεισο.
σοκ. Τέλειο. Ω Θεέ μου, είμαι μέσα στον αισθμό. Έρχεται και πλοίο. Φόβο, είναι τέλειο. Σοκ. Σοκ. Εδώ μπορεί να κάτσω όλο αυτό. Απίστευτο. Πεθαίνω, αλήθεια το λέω. Είναι ό,τι πιο. Σε ένα θερμό δεν τρόμαξε έτσι. Έρχεται και κρίκο. Οκ. Θα δέσω και δεν πειράζει. Εντάξει, το έκανα. Τον Graham Jarvis έτσι. Λοιπόν, εδώ, βάλει ποδαράκι εδώ. Μπράβο το κορίτσι. Δεν πρέπει να το γυρίσω, απλά να το πω. Επέρασε το κάτω στο φασαλίδι. Πήδηξε και εσύ, όχι. Πήδηξα, ωραία. Δάσκαλε, πες καλή. Πολύ καλή, πολύ καλή. Για πέτα ο δημιούς, πολύ καλή. Έπρεπε να με δείτε. Το έκανα τέλειο, όπως με είπατε. Ήμουν σίγουρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, όλα τέλεια, οργανωμένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένιωσα και ασφαλή. Σε ενδιαφέρει πάρα πολύ η άποψή σας. Ναι, ειδικά στα παιδιά κάτω, ναι. Πάρα πολύ έτσι ήρεμοι. Άρα λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Εύχομαι να το δουν οι τηλεθεατές σας και να ναι, έρθετε όλοι. Να έρθετε όλοι, σας περιμένουμε. Ευχαριστούμε έγινε, πάρα πολύ. Πάρα καλή συνέχεια. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια, μας αναγνώρισαν. Το hit the road, subscribers.